Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς, έχετε ξαναέρθει στο χώρο? Είναι η πρώτη φορά? Ποιοι έρχονται για πρώτη φορά σε αυτό το κτίριο? Πολύ ωραία. Αυτό το κτίριο λειτουργούσε από το 1957 ως Ελληνοαμερικανική Ένωση. Όμως από το 2004, όταν ιδρύθηκε το Hellenic American University, το βασικό αυτό κτίριο έγινε το campus του University στην Αθήνα. Οπότε εδώ πλέον λειτουργεί το Hellenic American College. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικές έννοιες τις οποίες πρέπει να θυμόμαστε όλοι όταν συζητάμε για το πανεπιστήμιο. Είναι το πανεπιστήμιο από τη μία πλευρά, και θα αναφερθώ σε αυτό σε λίγο, και το κολέγιο. Το πανεπιστήμιο είναι ένα, είναι αμερικανικό, βρίσκεται στην πολιτεία του New Hampshire, στο Manchester. Εκεί ιδρύθηκε το 2004 με νόμο της πολιτείας. Εκεί πιστοποιείται και εκεί λειτουργεί. Το πανεπιστήμιο όμως, ως μέλος, ως βασική αρχή του καταστατικού ίδρυσης, ήταν η σύσταση ενός campus εκτός Αμερικής, και αποφασίστηκε, επειδή στην ομάδα ίδρυσης του Πανεπιστημίου υπήρχαν εξέχοντες Ελληνοαμερικανοί, το πρώτο campus να δημιουργηθεί στην Αθήνα. Έγινε λοιπόν η συνεργασία με την Αμερικανική Ένωση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε γενικότερα τα της αμερικανικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας. Δεν μπορεί κανένα ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσει τον όρο πανεπιστήμιο αν δεν είναι πιστοποιημένο από έναν φορέα ο οποίος πιστοποιεί τα πανεπιστήμια της πολιτείας. Στην Αμερική λοιπόν υπάρχουν 4 φορείς που κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Και χωρίζουν την Αμερική, φανταστείτε, γεωγραφικά, βόρειο-ανατολικά, νότιο-ανατολικά, βόρειο-δυτικά και νότιο-ανατολικά, νότιο-δυτικά. Εμείς, επειδή το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο New Hampshire, ο φορέας ο οποίος πιστοποιεί το Πανεπιστήμιο ονομάζεται NEASC, είναι New England Association of Schools and Colleges. Είναι ένας φορέας ο οποίος υπάγεται απευθείας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, αλλά όμως λειτουργεί τοπικά, και είναι ο φορέας ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του πανεπιστήμια όπως είναι το Harvard, το MIT, το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και ούτω καθεξής. Στόχος του πανεπιστημίου είναι να ορίσει ποια είναι τα κριτήρια, στόχος μάλλον του φορέα να ορίσει ποια είναι τα κριτήρια μέσω των οποίων πρέπει να πιστοποιηθούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και να δει κατά πόσο αυτά τα κριτήρια πληρούνται από τα ιδρύματα. Αν τα κριτήρια δεν πληρούνται, τα ιδρύματα προφανώς δεν παίρνουν την πιστοποίηση και μετά από λίγο διάστημα κλείνουν. Ο φορέας ο συγκεκριμένος πιστοποιεί, όπως και οι αντίστοιχοι των άλλων κομματιών στην Αμερική, και ιδρύματα αμερικανικά τα οποία έχουν αποφασίσει για στρατηγικούς λόγους να έχουν παραρτήματα εκτός των ΗΠΑ. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για το Hellenic American University. Έχει πιστοποιηθεί το Πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη λειτουργία του εκεί, και έχει πιστοποιηθεί και για τη λειτουργία μέσω του Hellenic American College στην Αθήνα. Δεν νοείται πανεπιστήμιο και δι πανεπιστήμιο πιστοποιημένο το οποίο να μην έχει κάποιο είδους συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και οι συνεργασίες αυτές κυρίως αφορούν σε εκπαιδευτικά ακαδημαϊκά προγράμματα, δηλαδή ανταλλάσσουν τεχνογνωσία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, αφορούν σε ανταλλαγές πανεπιστημιακών, δηλαδή διδακτικού προσωπικού από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, αφορούν ανταλλαγές φοιτητών, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, και ήδη επιγραμματικά αναφέρω ότι με το Πανεπιστήμιο του Λέιν στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, ήδη φοιτητές μας, οι οποίοι σπουδάζουν είτε στο κάμπους των ΗΠΑ στο Μάντσεστερ, είτε στο κάμπους στην Αθήνα, πηγαίνουν για ένα εξάμηνο στο Tulane και παρακολουθούν τα μαθήματα εκεί. Γίνονται μεταφορά credits και το πτυχίο τους έχει τα αντίστοιχα credits από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο. Υπάρχει και μία λίστα με διάφορα άλλα πανεπιστήμια, δεν θα μπορείτε να τα δείτε και στο website. Στην Ελλάδα είναι αυτό που βλέπετε εδώ, ένα κτίριο το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως το 2000. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο έξυπνα κτίρια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
έξυπνο εκπαιδευτικό κτίριο. Υπάρχουν άλλα κτίρια που είναι αρχιτεκτονικά έξυπνα, αυτό είναι εκπαιδευτικά έξυπνο. Δηλαδή όλες οι τάξεις είναι smart classrooms, αυτό που λέμε έχουν πρόσβαση οι φοιτητές μέσω της ταμπλέτας που έχουν των φορητών υπολογιστών τους σε οτιδήποτε γίνεται στο κτίριο. Ένα μάθημα που διδάσκεται σε μια τάξη μπορεί να μεταφερθεί ψηφιακά σε οποιαδήποτε άλλη τάξη. Αυτό που κάνουμε εδώ τώρα, με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορεί να μεταφερθεί σε όλο το κτίριο και σε οποιαδήποτε άλλη αίθουσα. Όπως επίσης και αν συνδεθούμε, οτιδήποτε κάνουμε εδώ γίνεται real-time μεταφορά στο κάμπους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κολέγιο έχει μία και αποκλειστική συνεργασία. Δηλαδή, δεν είναι ένα κέλυφος το οποίο αποφασίζει ανά τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα να κάνει συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια. Όχι. Η συνεργασία του είναι αποκλειστική και είναι μόνο με το Hellenic American University. Άρα λειτουργεί μόνο για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Δεν είναι ούτε franchise, δεν είναι ούτε hub για να έρχουν διάφορα κολέγια να λειτουργήσουν εδώ. Και προφανώς έχει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Στην Αμερική υπάρχουν, ενδεχομένως ξέρετε, όπως και στην Αγγλία και σε άλλες αγγλοσαξονικές χώρες, δύο τύπου campuses. Υπάρχουν αυτά που βρίσκονται έξω από τις πόλεις και είναι με τους μεγάλους κήπους, ένα τέτοιο αντίστοιχο είναι και των ΗΠΑ. Έχει όμως, επειδή βρίσκεται και στο κέντρο της πόλης του Manchester, έχει αντίστοιχο urban campus, όπως λέγεται στα αγγλικά. Δηλαδή ένα χώρο διδακτικό, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κυρίως για να μπορεί να εξυπηρετεί και εργαζόμενους φοιτητές, γιατί τα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς βρίσκονται καλώς ή κακώς στο κέντρο της πόλης. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το κτίριο, δεν ξέρω αν έχουν κάνει ένα tour του κτιρίου κάποιοι. Ενδεχομένως, αν είχατε χρόνο, θα ήταν ενδιαφέρον να δείτε κάποιους από τις αίθουσες και τους εξοπλισμούς. Ένα από αυτά είναι το κέντρο γραπτού λόγου, το Writing Center. Κέντρα γραπτού λόγου υπάρχουν μόνο σε αμερικανικά πανεπιστήμια και μάλιστα όχι σε όλα. Το δε συγκεκριμένο κέντρο γραπτού λόγου είναι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε μπορεί να βρει κανείς οπουδήποτε. Και αυτό το προσυπογράφω. Είναι ένα κέντρο γραπτού λόγου το οποίο έχει φτιαχτεί ειδικά για την ενίσχυση των γραπτών δεξιοτήτων των φοιτητών, δηλαδή όλοι όσοι φοιτούν στο πανεπιστήμιο και έχουν οποιαδήποτε δυσκολία με το γραπτό λόγο, με τις εργασίες που πρέπει να κάνουν, τα papers για το πανεπιστήμιο, μπορούν να απευθύνονται στο Writing Center και εκεί μαζί με τους tutors του Writing Center να βελτιώνουν το γραπτό τους λόγο. Η διαφορετικότητα του κέντρου γραπτού λόγου έγκυται στο ότι ενώ τα περισσότερα απλώς είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ένας φοιτητής να δουλέψει με ένα καθηγητή το γραπτό του, είναι και τάξη. Είναι και τάξη όπου έχει σχεδιαστεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου και από το IT Department ειδικό λογισμικό, το οποίο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα γραπτά ηλεκτρονικά, να διορθώνει ο ένας σε πραγματικό χρόνο τα γραπτά του άλλου, όλα αυτά να παρουσιάζονται στην κεντρική οθόνη και οτιδήποτε γίνεται στην τάξη, κανείς δεν χρειάζεται να κρατήσει σημειώσεις. Όλα μεταφέρονται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα και στα email των φοιτητών. Άρα, φεύγοντας οι φοιτητές από το κέντρο γραπτού λόγου, έχουν το μάθημά τους, τη διάλεξη και όλο το υλικό έτοιμο και τους περιμένει ηλεκτρονικά είτε στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου είτε στα email τους. Η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι οποιοδήποτε πανεπιστημίου θέλει να αποκαλείται πανεπιστήμιο. Επειδή όλα εξελίσσονται και οι βιβλιοθήκες εξελίσσονται. Και η εξέλιξη των βιβλιοθήκων είναι προς μία βασική κατεύθυνση. Και αυτό είναι προς την ψηφιοποίηση. Όχι την ψηφιοποίηση βιβλίων, τα σκανάρουμε και τα βάζουμε στη βιβλιοθήκη, αλλά ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, η παραδοσιακή τόμη στη βιβλιοθήκη είναι περίπου 40.000, η ψηφιακή τόμη είναι 200.000. Τα άρθρα στα περιοδικά, τα οποία υπάρχουν στα ράφια, μπορεί να είναι 20-30, τα ψηφιακά άρθρα ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Και το ενδιαφέρον και πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι όλα αυτά είναι ανοιχτά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, όχι μόνο όσο αυτοί ή αυτές βρίσκονται στο κάμπους, είτε αυτό είτε
των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και οπουδήποτε άλλο βρίσκονται στον κόσμο. Όλοι παίρνουν ένα username και password και έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές από όπου και αν βρίσκονται. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε φοιτητές σχεδόν από όλα τα δημόσια πανεπιστήμια, ιδιαίτερα πριν λίγα χρόνια, όπου είχαν πρόβλημα χρηματοδότησης για τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και είχαν κοπεί οι επιχορηγήσεις και δυστυχώς είχαν σταματήσει και οι συνδρομές σε ψηφιακές βάσεις. Δεχόμαστε και ακόμη δεχόμαστε φοιτητές, όχι του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θέλουν όμως να κάνουν την έρευνά τους στην ακαδημαϊκή και έχουν πρόσβαση μέσα από τη βιβλιοθήκη στις ακαδημαϊκές ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν αρκετά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ήδη το κολέγιο είναι χώρος όπου λειτουργούν ειδικά labs της Apple, της Cisco και της Linux, που είναι Red Hat, για όσους είναι στο κομμάτι του IT. Όλες οι αίθουσες, όπως σας είπα πριν, είναι έξυπνες, δηλαδή οτιδήποτε λέγεται, διδάσκεται στην τάξη, σώζεται ψηφιακά και δίνεται στους φοιτητές και στους καθηγητές. Υπάρχουν συνεδριακές αίθουσες με αντίστοιχο video conference. Αυτό είναι το θέατρο που βλέπετε. Πίσω σας υπάρχουν και δύο καμπίνες ταυτόχρονης διερμηνίας, που μπορεί να γίνει διερμηνία μέχρι 4 γλώσσες. Υπάρχει εστιατόριο στο δεύτερο και στον όγδο. Επειδή όμως έχουμε και φοιτητές από περίπου αυτή τη στιγμή, αν δεν απατώ, με 47 χώρες και υπάρχουν και διαφορετικά θρησκεύματα, υπάρχει και πρόβλεψη για ειδικούς χώρους λατρείας για αυτούς τους φοιτητές. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες γιατί θα έπρεπε κανείς να έρθει στο Hellenic American College για να σπουδάσει. Ας δούμε όμως τα βασικά. Προσπάθησα να τα συνοψίσω. Καταρχάς, μιλάμε για ένα πτυχίο. Δεν είναι ούτε πτυχίο franchise, ούτε πτυχίο ενός κολεγίου. Είναι ένα και μοναδικό και είναι αμερικανικό. Δηλαδή, οπουδήποτε πάτε στον κόσμο, αυτό το πτυχίο αναγνωρίζεται εφόσον το πανεπιστήμιο που το εκδίδει είναι accredited, δηλαδή πιστοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μεταφέρετε credits ακόμη και για αυτούς οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους για τον οποιοδήποτε λόγο. Μπορούν τα μαθήματα που έχουν κάνει, γιατί παίρνουν credits για αυτά, να τα μεταφέρουν σε οποιοδήποτε άλλο αμερικανικό πανεπιστήμιο οπουδήποτε στον κόσμο. Η αμερικανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με την ελληνική, δυστυχώς για την ελληνική, συνδέεται ιδιαίτερα με τον κόσμο της εργασίας. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν και επιστήμες που είναι αμιγώς θεωρητικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι αποφοιτούν δεν θα έπρεπε να βρουν κάπου δουλειά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Πανεπιστήμιο και ένας από τους σημαντικότερους βραχίωνες του Πανεπιστήμιου είναι το κέντρο, το Counseling Service και Career Center, του οποίου προείσταται η Δ. Πρωτοπάπα, και είναι ένα κέντρο το οποίο είναι κοντά στους φοιτητές. Δηλαδή, οι φοιτητές όταν έρχονται στο Πανεπιστήμιο έχουν από έναν μέντορα, έναν άνθρωπο δηλαδή, έναν καθηγητή, ο οποίος τους ακολουθεί σε όλη την πορεία των σπουδών τους. Μαζί διαλέγουν τα μαθήματα, μαζί χαίρονται και στενοχωριούνται όταν κάποιος δεν πάει καλά σε ένα μάθημα, μαζί αποφασίζουν αν θα πρέπει να αλλάξει στη διάρκεια των σπουδών κατεύθυνση, άρα και καριέρα, και μαζί συζητούν τι πρέπει να κάνουν πριν ακόμη τελειώσουν τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Το ΔΕ Κέντρο Καριέρας και Counseling έχει ένα πολύ ευρύ δίκτυο, και εδώ μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Ελληνοαμερικανική Ένωση, γιατί μας έχει επιτρέψει να χρησιμοποιούμε το δίκτυο εταιριών και άλλων οργανισμών με το οποίο συνεργάζεται, στο οποίο οι δικοί μας απόφοιτοι βρίσκουν και εργασία. Πρακτική εξάσκηση είναι και αυτό επίσης σημαντικό, όπως αντιλαμβάνεστε, εξού και η ύπαρξη όλων αυτών των labs, τόσο στις παραδοσιακές τάξεις όσο και στα αντίστοιχα computer labs, ώστε να μπορούν οι φοιτητές πριν βγουν να έχουν πρακτική εφαρμογή. Ήθελα να σας πω ότι οι φωτογραφίες τις οποίες βλέπετε δεν είναι διαφημιστικές φωτογραφίες, ούτε τις έχουμε κατεβάσει από το ίντερνετ. Είναι φωτογραφίες που είναι στις τάξεις μας και είναι από πραγματικούς φοιτητές μας, τους οποίους έχουν πάρει έγκριση να τους δείχνουμε on camera. Εδώ είναι ένα εργαστήριο IT, όπου δουλεύουν αυτοί που είναι στο προπτυχιακό του Information Technology, σε συνεργασία με το Cisco Academy. Το συγκεκριμένο project είναι πώς να φτιάξεις μία συστοιχεία διακομιστών, servers, για να μπορέσει να τρέξει ένα σχολείο. Ήταν ένα project ενός σχολείου γλωσσών στην Αθήνα που φτιάχνανε.
Η συνεχής υποστήριξη είναι αυτή που σας είπα πριν και που συντονίζεται από το Counseling and Career Center. Εφόσον μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που είναι αγγλόφωνο, προφανώς τα αγγλικά είναι πρώτη προτεραιότητα. Το γάμα 2 που θεωρείται το ανώτατο επίπεδο γλωσσομάθειας είναι κάτι που το θεωρούμε δεδομένο για τους φοιτητές του πανεπιστημίου. Όσοι όμως τελειώνουν, πηγαίνουν ένα βήμα ακόμη περισσότερο. Και αν έχετε το κουράγιο και τη δύναμη να μείνετε και αργότερα, έχω ένα κομμάτι στην ομιλία μου που αναφέρεται ακριβώς στην επόμενη μέρα μετά από το γάμα 2, δηλαδή το ανώτατο επίπεδο στα αγγλικά και τι θα μπορούσε να κάνει κανείς. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το Writing Center, όπου τα τραπέζια είναι έτσι σχεδιασμένα, οι οθόνες είναι βυθισμένες, υπάρχει ανοιχτός χώρος για να μπορούν οι φοιτητές να επικοινωνούν μεταξύ τους, να βλέπουν. Κάθε τραπέζι έχει 6 άτομα, όπου κάθε διάδα κάνει και τη δική της υποομάδα. Και όλα αυτά ηλεκτρονικά μεταφέρονται και στα 3 τραπέζια. Η ανάπτυξη καριέρας, προείπα, είναι πολύ σημαντικό για το πανεπιστήμιο και είναι, φανταστείτε, είναι μία από τις προϋποθέσεις πιστοποίησης ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος το γεγονός να έχει όχι μόνο μία θεωρητική υπηρεσία υποστήριξης και καριέρας, αλλά αυτή να συνδέεται με πραγματικά αποτελέσματα στους αποφοιτούς μας. Δηλαδή, ο οργανισμός που μας πιστοποιεί μετρά κατά πόσο το τμήμα καριέρας μπορεί να βρει δουλειά στους ανθρώπους που κάνουν αίτηση και δεν είναι μια απλώς θεωρητική προσέγγιση. Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι. Επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στο διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου. Είναι διδακτορικό στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία με κατεύθυνση σε αυτό που στα αγγλικά λέμε Discourse Analysis. Οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν, όπου είναι περίπου 12 άτομα, είναι, και δεν υπερβάλλω, οι κορυφαίοι εν ζωή καθηγητές στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι ονόματα, για όσους προέρχονται από το τομέα της γλωσσολογίας, είναι ονόματα όπως ο Christopher Candlin από το Macquarie University, είναι Diane Larson Freeman από το Πανεπιστήμιο του Michigan, Julian House από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Αν πάει κανείς σε οποιοδήποτε από αυτά τα πανεπιστήμια όπου αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν και θέλει να κάνει διδακτορικό, θα βρει έναν από αυτούς. Έναν. Ένας είναι ο Candlin στο Macquarie, μία είναι η House στο Αμβούργο, μία είναι η Larson Freeman στο Michigan. Εδώ είναι όλοι μαζί. Και θα μου πείτε γιατί δεχτήκαν να έρθουνε. Δεχτήκαν να έρθουνε διότι το συγκεκριμένο διδακτορικό είναι ένα, θα έλεγα μάλλον, το μοναδικό διδακτορικό στον κόσμο που είναι τόσο ευρύ στη σύλληψή του και στο σχεδιασμό του. Φανταστείτε, υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από τον τομέα της αγγλικής γλώσσας και διδασκαλίας, υπάρχουν μέχρι και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το οικονομικό τομέα ή από τη νομική. Και αν αυτό σας κάνει εντύπωση, μπορεί αργότερα να μιλήσουμε γιατί. Θα διατρέξω λίγο τα προγράμματα του Πανεπιστημίου. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερες πληροφορίες. Ούτως ή άλλως όλα αυτά βρίσκονται στα έντυπα τα οποία έχετε. Είναι το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό που είπα πριν ισχύει και εδώ. Οτιδήποτε κάνουμε, όλα τα προγράμματα συνδέονται με αντίστοιχες μεγάλες πολυεθνικές και μη επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα. Κάποιες από τις εταιρείες και τα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε για το πρόγραμμα διοίκηση επιχειρήσεων βρίσκονται στο slide. Είναι τα προγράμματα τεχνολογίας. Ρίξτε μόνο μία ματιά σε εταιρείες που απεικονίζονται εκεί. Μιλάμε για Microsoft, μιλάμε για Linux, Java, Cisco. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες εταιρείες από αυτές παγκοσμίως, δυστυχώς ή ευτυχώς. Προγράμματα ψυχολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με μεγάλα αντίστοιχα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Αττική. Είναι το κλασικό πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, όπου έχει και όλη του την πλήρη εξέλιξη, δηλαδή σε προπτυχιακό επίπεδο, το μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και το διδακτορικό στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Ένα επιπλέον θετικό είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές και του προπτυχιακού επίπεδου, εκτός από το πτυχίο τους αγγλικής φιλολογίας, παίρνουν και πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας στην αγγλική γλώσσα, το οποίο είναι
Δεν μου έρχεται στα ελληνικά. Είναι totally aligned. Είναι συνυφασμένο με το European Quality Framework. Ξέρετε, στην Ευρώπη υπάρχει ένα πλαίσιο που αφορά τα επαγγέλματα. Όπου το κάθε επάγγελμα, ανάλογα με το που θες να διδάξεις, εντάσσεται σε μια κατηγορία. Υπάρχουν λοιπόν υπάρχουν προγράμματα που έχουν ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποιήσεων, επαγγελματικών πιστοποιήσεων, και αυτό βγαίνει από το τμήμα της Αγγλικής Φιλολογίας. Είναι ένα μικρό μεν πρόγραμμα, είμαστε όμως πολύ περήφανοι στο Πανεπιστήμιο γι' αυτό, είναι το πρόγραμμα της μουσικής. Και είμαστε περήφανοι όχι γιατί είναι μικρό, αλλά γιατί ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής του προγράμματος της μουσικής και ο οποίος δέχτηκε να είναι επικεφαλής είναι ο Θόδωρος Αντωνίου. Ο Θόδωρος Αντωνίου, για όσους δεν τον ξέρετε, πριν από λίγους μήνες εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν επί χρόνια τακτικός καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Βοστόνης και σε άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια και αποφάσισε κάποια στιγμή στη ζωή του να κάνει ένα πρόγραμμα μουσικής όπως το ήθελε αυτός, χωρίς τις δεσμεύσεις που είχαν τα μεγάλα πανεπιστήμια. Του δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία και το πρόγραμμα είναι αυτό. Αξίζει έστω και να το δείτε, να παρακολουθήσετε κάποια στιγμή κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Music Department. Τα μεταπτυχιακά στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Υπάρχει πρόγραμμα μετάφρασης επίσης και διερμηνίας. Πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα και τα δύο. Το δε πρόγραμμα διερμηνίας το θεωρώ ακόμη πιο ενδιαφέρον, διότι είναι conference interpretation, είναι διερμηνία συνεδρίων. Να σας πω δε ότι από τους αποφύτους του μεταπτυχιού στην διερμηνία δεν έχουμε κανέναν πλέον εδώ. Όλοι βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ψάχνουμε να τους βρούμε κι εμείς, αλλά όλοι φεύγουν. Είναι περιζήτητοι. Και κλείνουμε μια φωτογραφία από την τελευταία αποφύτηση. Η επόμενη θα γίνει νομίζω 11 Οκτωβρίου, όπου γίνεται πάντα στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη.